Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. 4 Νοεμβρίου και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ιωαννικίου του Μεγάλου και των Αγίων Ιερομαρτύρων Νικάνδρου, Επισκόπου Μύρων και Ερμαίου Πρεσβυτέρου, Πορφυρίου Μάρτυρος, Ιωάννη Βατάτζη του Βασιλέως και Ελεήμονος και του Οσίου Πατρός ημών Γεωργίου του Καρσλίδου. Με τη Μονάδα Εξωτερικών Μεταδόσεων του Εκκλησιαστικού μας Σταθμού 4Ε βρισκόμαστε στην Ιερά Μονή Αναλήψεως Ταξιαρχών Σύψας Δράμας, η οποία πανηγυρίζει τη μνήμη του Οσίου Γεωργίου του Καρσλίδου, αφού στην Ιερά Μονή βρίσκεται θησαυρισμένο το Ιερό Λείψανο του Οσίου. Θα παρακολουθήσουμε στη συνέχεια, σε δορυφορική μετάδοση «Πρώτα ο Θεός», την πανηγυρική αρχιερατική Θεία Λειτουργία.
και τι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δε τη βασιλεία σου μνήστη τύχω, Κύριε, όταν έρθισε τη βασιλεία σου. Μακάρι πνοχή το πνεύμα, διότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι πέφτοντες ότι αυτοί παρακληθήσονται. Μακάρι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσουν συνδική. Μακάρι κοινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη, ότι αυτοί πορταστήσονται. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
τι υπερβάλλω Κυρίου δεηθόμεν, ότι Άγιος και ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την και αΐ. Λάω κονή Θεού κονήσαμδε, οκτήσας τον άνθρωπο κατοικών αυτή η καμία και παντήσου χαρίσματι κατά κοσμήσας ότι δούσε εσύν τη σοφία και σύνεση και μη παρορώνω μαντάνων τα λαντένα στον κυρία μετάνοια ο καταξιός ότι μας τα πεινούς και αναξιδούλους και εν δύο ώρα ταύτη σύνεση κατά νόπια ζωοφταγής και ασυνείς και την αυθλωμένη προσκύνση ολοκληρωγία μετάνοια αυτό δέσποτα πρόσδεσε και εκτόμως ημών των αμαρτωλών των Τριτάγιων ημών και επίσης ημάσου την οθόση συγχώρησε μη πάμπου λεμένη με υποθιών δικαία πληθιών αγίασε ημών τα στιχά σου τα σώματα και δώσει μη να νοσιώσει και λατρεύει πάνω στην μέρα του ημών πρεσβείες αγίες εδώ και πάντων των Αγίων των απαιώνων και ευαρισθάντων ότι Άγιος και ο Θεός πάντων των απέμπων το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την οίκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Κύριε, επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν, είναι φύτευσε η δεξιά σου. Την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν, είναι φύτευσεν η δεξιά σου. Παράκλητε αγαθέ, Κύριε, Κύριε, επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν, είναι φύτευσε η δεξιά σου.
τους ευσεβείς. Κύριε Βαρθολομαίου του Παναγιωτάτου και Οικουμενικού Πατριάρχου, πολλά τα έτη. Βαρθολομαίου του Παναγιωτάτου και Οικουμενικού Πατριάρχου, πολλά τα έτη. Παντελεήμονος του Σεβασμιωτάτου και Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου της Αγιωτάτης και Αποστολικής Μητροπόλεως Βερίας, Ναούσης και Καμπανιάς, υπερτίμο και εξάρχου Θεταλίας, ημώντε Πατρός και Ιεράρχου, πολλά τα έτη. Παντελεή. Σεβασμιωτάτου και Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Δράμας,
υπέρ τίμου και εξάρχου Μακεδονίας, ημών δε Πατρός και ποιμενάρχου πολλά τα έτη. Oh.
σοφία ορθή, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη Πάση. Εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, πάντα μη παρεδόθη υπό του Πατρός μου και ουδείς επί κοινός κοιτονιών ημί ο Πατήρ, ουδέ τον Πατέρα της επί κοινός κι ημί ο Υιός, και ο εάν βούληται ο Υιός αποκαλύψε. Δεύτε προς με πάντες οικοποιώντες και επεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. Άρατε το ζυγόν μου εφ' ημάς και μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία και ευρύσετε ανάπαυσιν τες ψυχές ημών. Ο γάρ ζυγός μου Χριστός και το φορτίον μου ελαφρών εστί. Παλμάν μοτσα πέτα μισά τουίστα, ο ελαφερή μάμισα γαν μο μετσαμε, δάρα βινίτσις δε γάρνα μάμισα, δάρτσα μάμα ήτσις βινμε, γάρδα τζίσα δάι μισά βιστουίσα δε είναι πέψ μις γάμος χατεμπάς, μόδιτ τσέμ τάν χωβελνι μάσουραλ νιντα τουίρθ μτζιμένι, δά μεγι μόγι πινότ τουέν, δάιτ γιτ τουέτσα τσέμι ουγέλι, Да и савлет чемган, винайдан швид варме да гулитм дабал, да мой повет сулисим швиде, винайдган, угели чеми амао, да твирти чемим субу. Ирини сито евангелизомено, ке пандито лао. Μακάρι η πτωχή ότι η μετέρα εστίν η Βασιλεία του Θεού. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Δράμας και αγαπητέν Χριστό αδελφέν, τίμιον πρεσβυτέριον Χριστού Διακονίαν, ευλαβέστατες Αγίες Καθηγουμένες, αγαπητοί μου αδελφοί, ο πόθος για τη μακαριότητα και η επιθυμία για την αιώνια και ατελεύτητη κατά το δυνατόν ευτυχία είναι στοιχεία έμφυτα στην ψυχή του ανθρώπου. Είναι στοιχεία φυτευμένα από το στοργικό χέρι του Θεού, το οποίο πριν να πλάσει τον άνθρωπο κατ' εικόνα και ομοίωσή του, δημιούργησε έναν κόσμο καλά λίαν, για να προσφέρει στο πλάσμα του μία υπέροχη ζωή. Και όσο και αν ο υλικός κόσμος δημιουργήθηκε για να συμβάλλει στη μακαριότητα του ανθρώπου, η μακαριότητα δεν πηγάζει και δεν οφείλεται σε αυτόν. Πηγάζει και οφείλεται στον ίδιο το δημιουργό του κόσμου, στον φιλάνθρωπο Θεό, και στην παρουσία του μέσα στον κόσμο και κυρίως μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Διότι ως πλάσμα και δημιούργημα του Θεού ο άνθρωπος βρίσκει την ανάπαυση και την ευτυχία
μόνο στο πρόσωπο του Δημιουργού του Θεού και σε τίποτε άλλο. Έστω και αν η διαστροφή της φύσεως του ανθρώπου από την αμαρτία τον κάνει να πιστεύει ότι η ευτυχία και η μακαριότητα προέρχονται από τα υλικά πράγματα. Γι' αυτό και ο Χριστός, θέλοντας να αποκαταστήσει την αλήθεια των πραγμάτων και να επαναπροσδιορίσει τη σχέση των μαθητών του και όλων όσων θα άκουαν το λόγο του και θα τον πίστευαν με το αληθές νόημα της ευτυχίας και της μακαριότητος και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να την αναζητούμε και να την επιδιώκουμε, αρχίζει τους μακαρισμούς με τον μακαρισμό των πτωχών. Μακάρι η πτωχή το ότι η μετέρα εστίν η Βασιλεία του Θεού. Μακάρι η πτωχή, λέγει, διότι είναι δική σας η Βασιλεία του Θεού. Ας προσέξουμε όμως, ο Χριστός δεν συνδέει άμεσα την υλική πτωχία με τη Βασιλεία του Θεού. Δεν υπόσχεται σε κάθε πτωχό ότι θα απολαύσει όσα στερήθηκε στη Βασιλεία του. Ο Χριστός δεν συγκρίνει και δεν αντιστοιχίζει τα υλικά και γήινα αγαθά με τα πνευματικά και επουράνια και γι' αυτό δεν προσφέρει τα δεύτερα ως αποζημίωση για την απουσία των πρώτων. Ασφαλώς όχι, γιατί στην περίπτωση αυτή θα ήταν άδικος προς όσους διαθέτουν υλικά αγαθά και θα έκανε τους φτωχούς να επαναπαύονται στην ανέχειά τους. Αν ο Χριστός μακαρίζει τους φτωχούς και υπόσχεται σε αυτούς τη Βασιλεία Του, είναι γιατί θέλει αφενός να αποσυνδέσει την ευτυχία και τη μακαριότητα από μία θεώρηση υλική και υλιστική και αφετέρου γιατί θέλει να μας διδάξει τη σημασία της απελευθερώσεως του ανθρώπου από αυτήν τη σχέση. Διότι η κατά κόσμο πτωχία είναι αυτή που ελευθερώνει και αποδεσμεύει τον άνθρωπο από το κυνήγι της ευτυχίας και της μακαριότητος. Είναι αυτή που τον κάνει να στρέφει την ψυχή και το νου του προς τον μακάριον και μόνον δυνάστην, προς τον Θεό, ο οποίος είναι ο δοτήρ παντός αγαθού και η πηγή της αιωνίου μακαριότητος. Είναι αυτή που κάνει τον άνθρωπο να εντρυφά στη μνήμη και τη μελέτη του Θεού με την προσευχή, την ταπείνωση και την εν Χριστώ ζωή και να απολαμβάνει τους κεκριμένους θησαυρούς της Θείας Μακαριότητος στην εμπειρία της παρουσίας του Θεού. Ο μακαρισμός του Κυρίου, μακάρι η πτωχή ότι η μετέρα εστίν η Βασιλεία του Θεού, μας εξηγεί, αδελφοί μου, και τον λόγο του ότι όπου εστίν ο θησαυρός ημών, εκεί έστε και η καρδία ημών. Διότι εάν ο νους και η καρδία μας βρίσκονται στα υλικά πράγματα, τότε δεν μπορούν να είναι συγχρόνως και στον Θεό. Εάν ασχολούνται με τα επίγεια, δεν μπορούν να απολαμβάνουν τα επουράνια. Αντίθετα όμως, όσοι έχουν επιλέξει την εκούσια πτωχία για χάρη του Θεού, όσοι δηλαδή δεν μεριμνούν και δεν τυρβάζουν περί πολλά, αγνοώντας το εν του οποίου εστί χρία, αυτοί ζουν ως πραγματικότητα τον λόγο του Αποστόλου, ως μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες. Έτσι έζησε ο εορταζόμενος σήμερα Όσιος και Θεοφόρος πατήρ ημών Γεώργιος
ο ομολογητής ο νέος ο Κατσλίδης, έζησε τη μακαριότητα των πτωχών κατά κόσμο που απολαμβάνουν τη μακαριότητα της Βασιλείας του Θεού. Και αυτή τη μακαριότητα δεν την απολαμβάνει τώρα μόνο, μετά δηλαδή την κοίμησή του, αλλά την απολάμβανε και στην επίγεια ζωή του, γιατί ζούσε τη Βασιλεία του Θεού από τον κόσμο αυτόν, από τη ζωή αυτή. Ήταν εντός του η Βασιλεία του Θεού και ζούσε τη μακαριότητά της. Και όταν ήταν φυλακισμένος για την πίστη στον Χριστό και όταν ερχόταν ταλαιπωρημένος και ξεριζωμένος από τις πατρογονικές εστίες του Πόντου πρόσφυγα στην Ελλάδα και όταν ασκήτευε στον τόπο αυτό με πενιχρά μέσα και κάτω από δύσκολες συνθήκες, ζούσε τη μακαριότητα της παρουσίας του Θεού στην προσευχή, στη μελέτη του Λόγου Του, στα πρόσωπα των αδελφών Του που διακονούσε στη Θεία Λειτουργία. Ζούσε τη μακαριότητα του Θεού, γιατί δεν κυνηγούσε την κοσμική ευτυχία που αποσπά τον άνθρωπο από την αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Ζούσε τη μακαριότητα του Θεού, γιατί η ψυχή του φλεγόταν από την αγάπη του σε τέτοιο βαθμό που καμία άλλη αγάπη δεν μπορούσε να τον παρασύρει μακριά του. Και αυτήν απολαμβάνει και σήμερα στην πληρότητά της μέσα στη χαρά της Βασιλείας του Θεού, όπου πρεσβεύει για τον Σεβασμιότατο Ποιμενάρχη της Ιεράς αυτής Μητροπόλεως, Μητροπολίτη Δράμας και προσφυλεί εν Χριστώ αδελφό κύριο Παύλο, τον οποίο και από καρδίας ευχαριστώ για την φιλόφρονα πρόσκλησή του προς την ελαχιστότητά μου να συνεορτάσω μαζί σας τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Γεωργίου του Ομολογητού του Νέου. Πρεσβεύει για την ιερά αυτή μάντρα, για την οσιωτάτη καθηγουμένη και τις ευλαβέστατες μοναχές. Πρεσβεύει, αδελφοί μου, για όλους εσάς που ήρθατε και χθες και σήμερα για να τιμήσετε τον Όσιο που αγίασε και αγιάζει τη Δράμα και την περιοχή της με την άσκησή του, με τη ζωή του, με τα θαύματά του και τα ιερά λείψανά του, ώστε να κατανοήσουμε τον μακαρισμό του Κυρίου και να ζήσουμε σύμφωνα με Αυτόν για να αξιωθούμε και εμείς, αδελφοί μου, της Βασιλείας των Ουρανών. Αμήν. Υπόμεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπόμεν. Ως των Πατέρων ημών δεωμεθά σου επάξουν και ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεωμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Παντελεήμονος και τους συλλειτουργούντος αυτό αγιωτά του Αρχιερέως Παύλου του και Ποιμενάρχου ημών. Ιδεόμεθα υπέρ της καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Ταύτης Πορφυρίας Μοναχής και της Συνοδείας αυτής. Έτι δεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών των ιερέων ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Έτι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης και υπερπάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε ευοσκημένων και πανταχού ορθοδόξων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
Δόμεθα και υπέρ των αδερφών ημών των εν τες διακονίες όντων και πάντων των διακονούντων και διακονισάντων εν τη Αγία Μονή ταύτη. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν ανατεμπόμεν και πάλι. Και το Υιό, το Αγίο Πνεύμα, Συνήθου Θεός, Ιώνα, Εύχεστε οι κατοικούμενοι το Κυρίο, οι πιστοί υπέρ των κατοικουμένων δεηθόμεν. Να ο Κύριος αυτούς ελεήσει, κατηχήσει αυτούς των λόγων της αληθείας, καλύψει αυτοί στο Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της η χάριτη. Οι κατηχούμενοι τα σκεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνατε. Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, οι κατηχούμενοι προέλθετε. Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, μήτης των κατηχουμένων. Όσοι πιστοί έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Δηλαβού όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Σοφία. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβού όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Σοφία. Όπως υπό του κράτους πάντοτε φυλατώμενοι, Συ δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο Θεός ηλάσσι, ο Θεός ηλάσσι, Θεός ηλάσσι. Που δεις άξιος του συνδεδεμένου, τους αρχικές επιθυμίες και ήτανε, προσέρχεται, προσεγγίζει τη λειτουργία του Βασιλέφητο. Το γάρ διακονίσει μέγα και φοβερόν και αυτές οι κοινωνίες δυνάμεις. Αλλά όμως δια την άφατον και αμέτωπον σου φιλανθρωπία, ατρέπτος και αναλλοιότητος διάγωνας άνθρωπος, και έρχει αιρεύσου μόνο στη μάξη, και τη λειτουργική τάφνης και ανεμάχτου θυσίες, την ιερουργία παρέδοση σε μήνες δεσπότης των αγώνων. Τη γαρμόνος Κύριος Θεός ημών, δεσπότης των ουρανίων και των επιγείων, ο επιδρόμου και ρεβιστέ προφούμενος, ο του Σεραφείμ Κυρίος και Βασιλεύς του Κυρίου, ο μόνος Άγιος και Αναγίης αναπομονός, σε την ειδήσω από τον ορμόν αγαθόν και λίγο, επίβλεψον επεμέτων αμαρτωλών και αφρίδων και καθάρισον με την ψυχή και την καρδία από συνειδήσεως πονηράς και ικάνωσον με τη δυνάμη του Αγίου Πνεύματος, ενεδημένων την της ιερατείας χάρη, παραστηνετή Αγίος τα αυτοτραπέζι, και ιερουργήσε το Άγιον και άφραντο σώμα και το τιμίον αίμα. Σιγάρ προσέρχομαι κλείνω στον αίμα αυτό σε ένα και δεμένο. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μη. Μη δε αποδοκιμάσει με εκπέδου σου. Αλλά ξύρεις όπως ένα χτίνες με μου το αμαρτωλού και ένα ξύρεις τα ρότα. Σιγαρία προσφέρον, προσφερόμενο, προσδεχόμενο και διαδιδόμενο Χριστέ ο Θεός μου το ξαναπέμπει. Πατρί και το Υιό και το Αγιο Πνεύμα την Ήκαι Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Και τα χερουβήμι σηκώσκονίζοντε, και τη ζωοποιό τριάδου των τεσσάγιων ή προσάδοντε, πάσαν ή βιωτική να αποθώμεθα μέρη με μας. Τα χερουβήμι σηκώσκονίζοντε, και τη ζωοποιό τριάδου των τεσσάγιων ή προσάδοντε, πάσαν ή βιωτική να αποθώμεθα μέρη με μας. Και τη ζωοποιότρια εκ των τρισάγιων προσάμπη. Πάσαν οι ιδιωτικοί, αποθώμεθα με έρθει. Βασιλέα.
το Θεό σήμερα. Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου, της Ιεράς ημών Συνόδου, Παύλου Αρχιερέως, του και Θεοφιλός ποιμένοντος, την Ιεράν Μητρόπολην ταύτην, των συλλειτουργούντων ημίν πρεσβύτερων τε και ιεροδιακόνων, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Σύμπαντος του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας, εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίστου ημών στρατού και των σωμάτων
ασφαλείας πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών της Ιεράς Μονής ταύτης, πάντων ημών των συνελθόντων εν τη Θεία και Ιερά Μυσταγωγία ταύτη και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων. Της δούλης του Θεού, Πορφυρίας μοναχής και της συνοδείας αυτής, Μελάνης μοναχής και της συνοδείας αυτής, μνηστή Κυρίος ο Θεός εν τη Βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Τον Μακαρία τη λήξη γενωμένων αηδήμων προκατόχων ημών αρχιερέων Γερασίμου Ιωσήφ Παρθενίου Νικοδήμου Διονυσίου Γερμανού Νεοφύτου Αθανασίου Αγαθαγγέλου Ιωαννικίου Γερμανού Φιλοθέου Αγαθαγγέλου Λαβρεντίου Βασιλείου Γεωργίου Φιλίππου Διονυσίου και πάντων των Θεοφιλός αρχιερατευσάντων εν τη Θεοσώστο Μητροπόλητα αυτή. Των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων ανακαινιστών και αφιερωτών της Ιεράς Μονής Ταύτης, της καθηγουμένης Ακυλίνας Μοναχής, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος αγωνισαμένων και πεσόντων, εν της ιερής του έθνους ημοναγός υπάλετε και επεσχάτων, και των εν τη επαρχία ταύτης φαγιαστέντων και εν εξορίες και ομοιρίες τελειωθέντων. Και πάντων των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, μνηστή Κύριος ο Θεός, εν τη Βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Και της ιεροσύνης εν τη Βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Συντώνει καθαρά η ρίζα και αρώματι, ερμηνήματι κενό και δεύσα, απέθετο, τότε ανήσως είναι αυτό της Ιεσύνης ο Μόσχος και ελεήσω τότε ανήσως είναι αυτό της Ιεσύνης ο έφτασε η περαιμόδε φίλης της γης, πνεύμα άγιον επελήθη, της διακονίας και της ιεροσύνης νύχτη Κύριος ο Θεός νύχτη των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αυναϊμάτων και καταξίωσον ημάς εν την χάρη του. Συνάντα και πουλτά πάθιος αν θα ζουέν θα τρεις που πλησάμ ημάρ φιλόσον. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Σνάδο τσουέντα, χόβλησα γαντζερίσα, ρίσχουισα τα ιτροεβισα, ούφλησα μη μαρφιλότσο. Κύριε
αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Εγώβελοι άξρου δεμπάτ, σίτς μιλίτ, φιλόπιντα ουτσοντουέλα, ουφλισσά μη μαρτυρ χόβο. Παράσκου, Κύριε. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Σιντοπισά, σάρτς μου νότσιν αμτσουαρί, τσουέλι, σούλτα τα χόρτς δα τσουέντα, ουπλισά μη μαρτυρ χόβο. Παράσκου, Κύριε. Συγγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Daum jo besni sulta chuentani, dam shvido basoplisa, uplisa mi marfit chovo. Parasku kirie. Ton ipolipon chronon ti zois imon en irini ke metania ektelese, para tu Kyriou etisometha. Χριστιανό πυθνή αξασρούλη, τσχόβρε βυσά τσουένισανή, ου τσίρβελνή ουρ τσουένελιμ σφιντό πυθνή, δα και τη λύση του εισγε βαϊτσίνα σε, σα συνέλσα σαμ τζαυρωσα Χριστέ σα βιτχόβο. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Δια των νυκτηρεμών του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητός ή συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αΐ και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση. Αγαπήσομεν αλλήλους είναι ενομονία, ομολογήσομεν.
μαζί. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο, το διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρία της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατασγραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου καίστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προς δοχώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Στο μεν καλός, στο μεν μεταφόβου, πρόσχομεν την Αγία αναφοράν, εν ειρήνη προσφέρει. Η χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος η μετά πάντων ημών. Τας καρδίας εύομαι προς τον Κύριο. Ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Εν παντή τόπος δεσποτείας ιερή Θεός ανέκπληκτος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείωνος άφθασον, σύ και ομολογενή σου Υιός το Πνεύμα στο Άγιον, σύ εκ του μειόντος το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστας πάλι και ου καπέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλεία σου εχαρίσω την μέλουσαν, υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμε εσύ και το ομολογενή σου Υιό και το Πνεύμα της του Αγίου υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ τη λειτουργία ταύτη. Είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατ' εξίω σα και έτη παριστήκα χιλιάδε αρχαγγέλων και μοιριάδε αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα, πολιώματα με τα άρσια πτερωτά. Των επιδίκαιων ύμνων, άδοντα βόντα και κραγόντα και λέγοντα. Μετά τούτων και ημί των μακαρίων δυνάμεων, Δέσποτα φιλάνθρωπε βόμεν και λέγομεν, Άγιος ή και Πανάγιος ή και μοραγιος πνεύμας του Άγιον, Άγιος ή και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξης, ως τον κόσμο το συγγάψω, ως τον Υιό σου το μονογεννητούνε, ή να πάσω πιστεύουν εις αυτόν μία απόλυτη αλέκητο είναι όλοι, ως ελθόν και πάσαν την υπερημών οικονομία πληρώσει, την νυχτή παρεδίδω του μάλλον δεύτερον παρεδίδω υπέρ του κόσμου ζωής. Λαβωνάρτων της Αγίας αυτού και αχράντης και αμμονίτης αυτού, ευχαριστήσας, ευλογήσας, αγιάσας πλάσας, εδώ και της Αγίας αυτού μαθητές και Αποστόλης υπόλοιπος. Ωσανά
Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπέρ ημών κλωμένον εις άφεσιν αμαρτίων. Ομοίως και το ποτήρι μετά το κρίσελ. Πιέτε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπέρ ημών και πολλών εκχυνόμενων εις άφεσιν αμαρτίων. Με μνημένη την ζωτριουτάτη και πάντων των υπέρ ημών γεγερημένων, σταυρού του ταύτες τριμέρου Αναστάσεως, της ουρανούς αναβάσεως δεξιών καθέδρας, της Δευτέρας και δόξου πάλι παρουσίας, ο Θεός ηλάσσεται. Τασά εκ των σών, σοι προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα. Σε υμνούμεν, σε ευλογούμεν, σοι ευχαριστούμε Κύριε και δεόμεθά σου ο Θεός ημών. Έτι προσφέρομαι στη λογική ταύτη και ρέμα αυτού λατρεία. Και παρακαλούμε σε και δεόμεθα και κετεύομαι. Κατάπευσε το πνεύμα στο Άγιον εφημάς του αμαρτωλούς και επί τα προκείμενα δωρετά αυτό Θεός ηλάστημη το μάτι. Και πείσον των μενάρτων τούτων τίμιον σώμα του Χριστού σου. Αμήν. Το δέν το ποτηρίο του το τίμιον αίμα του Χριστού σου. Αμήν. Μεταβαλών το πνεύμα τί σου το Αγίο. Αμήν. Αμήν. Ώστε γενέστε τη μεταλαμβάνωση την ύψη της άφησης αμαρτιών, της κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, της βασιλείας ουρανών πλήρωμα, της παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα εις κατάφημα. Έτι προσφέρομαι εις τη λογική ταύτη λατρεία, υπέρ των εμπίστη προσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, ευεδευτών και παντός πνεύματος δικαίου, εν πίστη τετελειωμένου. Μη το χαίρε διαγγέλου δεξαμένου, και δεκούσα τον κτίστην τον ίδιο, παρθένε σώζε του σε μεγαλύνοντα, και σε μεσήτρια ανέχω προ τον φιλάνθρωπο Θεό. Ξερέτος της Παναγίας Σακράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αΐ Παρθένου Μαρία. Το Αγίο Προφήτη του Προδρόμου των Αγίων Ενδόξων και Πανευθύμων Αποστόλων του Οσίου Πατρός ημών Γεωργίου του Νέου του Ομολογητού τη μνήμη επιτελούμεν και πάντως των Αγίων όντες ηγεσίες επίσκεψη ημάς και μνήσιτι πάντων την κεκοιημένων επελπίδη Αναστάσεως Ιησού τον αημνείς των αρχιερέων, σιερά Μητροπόλεως ταύτη, τον αημνείς των πρωτατόπων ημών. Και ανάπαυσον αυτούς τους Θεούς, όποι επισκοπεί το Θεό Χριστός. Έτσι παρακαλούμε, ζήτη Κυρία, πάση επισκοπής Ορθοδόξων, πρόρθω το μούντον το λόγο της αληθείας, παντός του πληθυντερή κουστόδια αγωνίας και παντός ιερατικού και μοναχικού τάβου. Έτσι προσφέρω μέσα του λόγου του Πέρ της οικουμένης προσταγίας καθολικής και πέρ των εναγνία και σε μια πολιτική διαγώνη, πέρ των πιστοτάτων και του βασιλιά, παντός παλατίου και σε προσταγίας, δώσ' αυτή την ελίξη και εμείς εμείς αλήνη αυτήν την ερευνή. Εν πάση ευσεβία και μέγα θόλου και Δίος προσίδελο γνήστηκε. Μέγα θόλου Κύριε Σιεράδον Ιστάτη, εν υπαρικούμε και πάσης πόλεως χώρας και τον πίστη που τον αυτή. Νήσιδη Κύριε πλεόντων, και έτσι σωτηρίας αυτών νήστη Κύριε των Μερκοφόρων του Κεφαλίου και με μνημένο των μελητών και του πάντα σου τα ελέησου εξ αυτών σου
Ευρώτης μνήσιτε Κύριε του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και της Ιεράς ημών Συνόδου των Ορθοτομούντων των Λόγων της εις αληθείας. Εμπρότης μνήσιτη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου και της Ιεράς ημών Συνόδου των Ορθοτομούντων των Λόγων της εις αληθείας. Εμπρότης μνήσιτη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Παντελεήμονος, ον χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σώλεν τιμών υγεία μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας. Και ο νεκαστός κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών. Τέστε τα εν έη του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών. Και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπη και παρακαλώ. Καταξίωσον ημάν τα λαβήν των ουρανίων. Πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες εν δικαίτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Πνεύμα της Αγίου Κοινωνίου Βασιλείας της Παρισίαν την προσέμειες κρίμα. Υπέρ των προσκομισθέντων και αγιασθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμεν. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού δυσιαστήριον ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψει μη την Θείαν χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Πάτερ ημών, ο ένδυς ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν εις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση. Τα σκεφαλάσιμον το Κυρίο κλείνομε. Συνδέστατα τα προκείμενα πάση μήνυσα καθόν εκ
κατά την εκάστοτε διαχρία της πλέωσης, σύμπλευσης του όλους τους μας, γιατρός των ψυχών και των σώμα, πρόσχες, Κύριε Θεός, και από θρόνου του Βασιλείας του Χριστού, ο άνω του Πατρίς και διαθήμενος, και ο δεμήνα οράτος ημών, και καταξίωσε του καρτεάς, Κύριε, μεταδούν εμήν του αφράντου σώματος και του τιμιέματος, και διημών παντή το λαό Θεός συνάστη. Πρόσχομεν τα Άγια της Αγίας. Μελίζεται, Κύριε, ο μελιζόμενος και μη διαρρούμενος, ο πάντοτε αισθιόμενος και μη δέχοτε δαπανόμενος, αλλά του μετέχοντας. Σώματο λοιπόν δέξαστε μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισόμεντα της ψυχής στα αισθητήρια, καταφλέγουμε τις αμαρτίες εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρας τεκούσια και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ, ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ελθώνης τον κόσμο να αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχρατον σώμα σου, και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέμε ουν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων, ειδού βαδίζω προς την κοινωνία, πλαστουργέ μη φλέξει με τη μετουσία, πήγαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλού κάθαρον εκφάσεις μη κυλίδος. Του δείπνου σου το μυστικού, σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γάρ της εχθρή σου το μυστήριον είπε, ου φίλε μας ειδό σου καθάπερο ήμουχα. Αλλά σωληστής ομολογώσει, νύστητή μου Κύριε τη βασιλεία σου. Θεουργών έρμα φρίξον άνθρωπε βλέπω, άνθραξ γάρεστη τους αναξίους φλέγω. Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δένουν τρέφει ξένος. Έθλιξα σπόθο με Χριστέ, κυλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτος αμαρτίας μου και πλειστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον η νατας δύο σκυρτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσα συνεισελθήνει στον ημφώνα, όχι τόν με ελέγχει του κέστη του γάμου και δέσμους εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη σκρίμα μη γέννητο τάγια ταύτα, για τον ανάξον είναι με. Αλυσκάθαρσον και αγιασμόν ψυχίστε και σώματος, και σαραβώναν της μελούσης ζωής και βασιλείας, εμεί δε το προσκολάστε το Θεόν αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου, του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γάρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδό σου καθάπερο Ιούδας, αλλά σωληστής ομολογώσει, νύστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Ανέ, ανέ. Thank you.
Thank you.
Ότι εσύ ο Αγιασμός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη προέλθομεν. Ευλογούν τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήφε πειθώτας. Σώσον τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σι αυτούς αντιδόθηξαν τη θεϊκή σου δυνάμει. Και μη καταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη του κόσμου σου δώρησε της εκκλησίας σου, της ηρεύσης, της άγρωσης ημών. Το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και παντόρη με τέλειον άνω φαινεστή καταβαίνουν έξω του Πατρός των φώτων. Και εσύ τη δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνηση να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Yeah.
Τελεσφορήσα το λόγο σου, Κύριε, και κελεύσα στη γη παντοδαπού εκφύην καρπού, ει απόλαυση και τροφήν ημετέραν, ότι σπέρμασε του τρει πέδα και Δανιήλ των Εμβαβυλώνια βροδιέτων λαμπροτέρου αναδείξα. Αυτό πανάγαθε βασιλεύ, και τα σπέρματα ταύτα συν τη διαφόρη καρπή ευλόγησον, και του εξ αυτών μεταλαμβάνοντα αγίασον, ότι ει δόξα συ και ει τιμήν. Του Οσίου Πατρός Σιμών, Γεωργίου του Νέου, του Ομολογητού Ταύτα προετέθησαν παρά το Σόδουλον και εις μνημόσυνο των ενευσεβήτη πίστη τελειοθέντων. Παράσπουδε αγαθέ, της ευτρεπίσταση Ταύτα και της θυμνήμην επιτελούσι πάντα τα προσωτηρίαν αιτήματα και των αιωνίων αγαθών την απόλαυση. Πρεσβείες, Παναχράντου Δεσπίνη Σιμών, Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, του Οσίου Πατρός Ιμών, Γεωργίου του Νέου του Ομολογητού, τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, ότι εσύ ο ευλογών και αγιάζουν τα σύμπαντα, Χριστέ ο Θεός Ιμών, και εσύ την δόξα να πέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί το Παναγίο και Αγαθό, και ζώπιος πνεύματι, νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αυτού έλθει επί μας, δι' αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία, πάντοτε νίκαι αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμα δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναχράντου αυτού Μητρός, θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, τη χάρητη του Παναγίου και Ζώδοχου Τάφου, οικεσίες του Τιμή ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Παύλου, του Κεντρητού της Εκκλησίας ημών, Σωσιπάτρου του Βεριαίος, των Αγίων ενδόξων μεγάλων ιεραρχών, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος, Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Γρηγορίου του Παλαμά μετά της Αγίας Οικογενείας αυτού, Αρσενίου Επισκόπου Βερίας, Νεκταρίου Πενταπόλεως και Λουκάρχη Επισκόπου Συμφερουπόλεως, του Ιατρού και Θαυματουργού, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου και Ιαματικού Παντελεήμονος, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Νεομαρτύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης,
του Οσίου Πατρός ημών Γεωργίου, του νέου του ομολογητού του Καρσλίδου, που την μνήμην επιτελούμεν, του εναγής Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνου Πόλεως του Χριστοστόμου, που την Θεία Μυσταγωγία επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Εντιμότατε πολιτικέ και στρατιωτικέ και λοιπέ αρχέ της μαρτυρικής επαρχίας Δράμας, αγαπητοί πατέρες και αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, δόξαν και ένων αναπέμπω εις τον Πανάγιον Τριαδικών Θεών, διότι μας ηξίωσε και εφέτος να εορτάσουμε την ιεράν μνήμην του νεαυγούς και ομολογητού Οσίου Γεωργίου, ο οποίος καθηγίασε τον τόπον αυτόν με την άσκησή του και με την Αγία Βιωτή του. Τα χαριτόβρητα λείψανά του είναι πηγή ακένωτος χαρίτων και αγιασμού εις τους μεταπίστεως ασπαζομένους ταύτα. Θα ήθελα εκ καθήκοντος ολοκαρδίως να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν δια την αισίαν έκβασιν του εορτασμού της Ιεράς Μνήμης του Αγίου. Τους απλούς εκείνους ανθρώπους, τους άνδρες και τις γυναίκες που μέρες τώρα αγωνίστηκαν για να ευπρεπίσουν να καθαρίσουν την Μονή του Αγίου. Εργάζονται αφανώς με ευλάβεια, με πόθο, γι' αυτό και θα είναι πλουσία η ανταμοιβή των. Την καθηγουμένη γερόντισσα Πορφυρία και την αδελφότητα της Μονής. Την καθηγουμένη της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Πανοράματος Θεσσαλονίκης γερόντισσα Μελάνη και τις αδελφές της Μονής που τα τελευταία χρόνια διακονούν με ζήλο και επιμέλεια το Ιερό Αναλόγιο και αποδίδουν ευχάριστα τους ύμνους που συνετέθησαν προς τιμήν του Οσίου. Και βεβαίως τον πιστό λαό του Θεού τον ευχαριστώ, διότι κάθε χρόνο μιμείται την ομολογία της πίστεως του Αγίου μας και ομολογεί με την παρουσία του υπό οι ασδήποτε καιρικές συνθήκες την εορτή του Αγίου. Τέλος όλων θα ήθελα να εκφράσω τις ευγνώμονες οικές μου ευχαριστίες προς τον πρωτοστάτη της Θείας Λειτουργίας, τον Σεβασμιότατον Μητροπολίτη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας, κύριον Παντελεήμονα, υπό το ομοφόριον του οποίου ως κληρικός διεικόνησα την Μητρόπολη την οποίαν διαπημένει. Ο Σεβασμιότατος εφέτος έχει μίαν ξεχωριστή επέτειον, συνεπλήρωσε 50 συναπτά έτη ιερατικού βίου και διακονίας και 25 αρχιερατικού τιούτου. Χρυσούν οι οβιλέων ιεροσύνης και αργυρούν της αρχιεροσύνης του. Δεν θα πω πολλά λόγια. Μία επίσκεψη στην Αποστολική Μητρόπολη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας είναι αρκετή για να δείξει το έργο της 25ετίας του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας. Χαίρο, διότι οι γενέθλιες πόλεις μου, η Ναούσα και η Βέρεια, έχουν εκκλησιαστικώς κατά πολύ αναβαθμιστεί και η σφραγίδα όντως του Σεβασμιωτάτου θα παραμείνει για μια εκατονταετία τουλάχιστον πολύ ζωντανή και θα σηματοδοτεί την παρουσία του στην αποστολική αυτή έπαλξη. Σεβασμιότατε, θα μου επιτρέψετε
ως ευχαριστία για την παρουσία σας εδώ, μαζί με την διάπειρη ευχή Όσιος Γεώργιος, να σας ενισχύει, να σας ενδυναμώνει, ώστε να συνεχίσετε να προσφέρετε εις την Εκκλησία και το γένος. Θα μου επιτρέψετε να σας προσφέρω αυτήν την ποιμαντορική ράβδον, παραδοσιακή, με την παράκληση να εύχεστε για τον ταπεινό επίσκοπο της Μαρτυρικής Μητροπόλεως Δράμας, την Ιερά Μονή Αναλήψεως και το ποιμνιό. Σεβασμιότατε Άγιε Δράμας, οι ευχαριστίες είναι δικές μου, διότι μου δώσατε για μία άλλη φορά την ευκαιρία να βρεθώ σε αυτόν τον καθαγιασμένο τόπο από τον Όσιο Πατέρα ημών Γεώργιο τον Ομολογητή και να συλλειτουργήσω μαζί σας σε αυτήν τη λαμπρά πανήγυρη προς τιμήν του. Δεν ξεχνώ ότι μου δώσατε την πρώτη ευκαιρία όταν καθιερώθηκε ο Άγιος να τελέσω την πρώτη λειτουργία προς τιμήν του εδώ σε αυτήν την Ιερά Μονή. Σας ευχαριστώ για τους λόγους της αγάπης σας. Δεν ξεχνώ όμως ότι 13 χρόνια από αυτήν την αρχιερατεία ήσασταν συμπαραστάτης στο έργο το οποίο επιτελέστη στην Ιερά Μητρόπολη Βερίας και λαμπρός συνεργάτης στο μεγάλο προσκύνημα της Παναγίας της Σουμελά ως καθηγούμενος. Γι' αυτό και σας είμαι ευγνώμων και για όσα κάνατε τότε, αλλά και για όσα με αγάπη περιβάλλετε την αναξιότητά μου όλα αυτά τα χρόνια. Εύχομαι και η Παναγία Σουμελά, αλλά και ο Άγιος Γεώργιος να σας συνοδεύουν στη διακονία σας και να είναι μια διακονία όπως είναι ήδη, λαμπρή, ευλογημένη, πολύκαρπη και καλύκαρπη. Τα έτη σας να είναι πολλά και ευλογημένα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
Συνευχομένου αυτό Αγίου Αρχιερέως Παύλου του και Επιμενάρχου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Έτι δεόμεθα υπέρ της καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Ταύτης, Πορφυρίας Μοναχής και της Συνοδείας αυτή. Ετιδεόμεθα υπέρ του ευσεβούσιμων έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού, και των σωμάτων ασφαλείας της πατρίδος ημών. Ετιδεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των αδελφών της Ιεράς Μονής Ταύτης και των ευλαβών προσκυνητών και αφιερωτών αυτής. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την Ιη και Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
Και κοιμημένη δούλη του Θεού, Ακυλίνας μοναχής, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί, το Παναγίο και Αγαθό, και εζώπιος πνεύμα την οικία ή, και εις τους αιώνας των αιώνων. Πέτου δεόμεθα, υπέτου διαφυλαχθήνε την Αγίαν μονή ταύτην και πάσα μονήν πόλην και χώρον από αργής λοιμού λοιμού σεισμού καταποτισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής ελοφύλων εφηλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργή και νόσου την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς. Έτι δεόμεθα και υπέρ της ακούσε Κυρίων των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς. Επόξον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης,
και τον εν θαλάσσι και αέρι μακράν. Και ήλαιος ήλαιος γενουήμιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Χρόνια πολλά, ο Άγιος με τη χάρη την οποία εκπέμπει ήθε να σκέπει τον καθένα από εμάς, ιδιαίτερα τη μονή του και ιδιαίτερα θα έλεγα την πατρίδα μας, τη Μακεδονία μας. Εύχομαι πλούσια η χάρη του Αγίου στο κάθε σπιτικό σας. Χρόνια πολλά. Πολλά τα έτη στο Δεσπότη μας. Από την Ιερά Μονή Αναλήψεως του Κυρίου Ταξιαρχών, Σύψας Δράμας, παρακολουθήσαμε σε δορυφορική σύνδεση την πανηγυρική αρχιερατική Θεία Λειτουργία, επί τη μνήμη του Εναγίης Πατρός Σιμών, Οσίου Γεωργίου Καρσλίδου, του Ομολογητού. Από τη Μονάδα Εξωτερικών Μεταδόσεων του Εκκλησιαστικού μας Σταθμού 4Ε, χρόνια σας πολλά. Ο Όσιος Γεώργιος ο Καρσλίδης να πρεσβεύει για όλους μας.